τεχνικοί σύμβουλοι να προετοιμάσουν ένα φάκελο. Ποια ήταν η προσέγγιση της ΕΤΑΤ? Να βγάλω ένα διαγωνισμό, αλλά να πιθανολογώ το ότι θα έχω και ένα τουλάχιστον ενδιαφέρον. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, συνάδελφοι. Μίλησα με ανθρώπους που σχετίζονται με τον ξενοδοχειακό κλάδο και με το κομμάτι της αναψυχής. Γιατί το ξενείο, αν έχει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το όποιο ενδιαφέρον έχει, το έχει περισσότερο στο κομμάτι των κοινόχρηστων υποδομών, καφέ, κέντρο διασκέδασης, εστιατόριο, παρά στην σαν ξενοδοχειακή υποδομή, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. Το δεύτερο ερώτημα. Α, ναι, όχι, το κύριε Κουζάκη δεν μας απασχόλησε αυτό το ζήτημα, γιατί θα ξεκινούσε μια συζήτηση χωρίς, πώς να το πω, και με μια διαδικασία να τα αγοράσουμε και να το κάνουμε τι, ο Δήμος. Η πρώτη, προφανώς, δεδομένων των εξελίξεων που είπαμε και του χαρακτηρισμού του σαν νεότερο μνημείο, να βγάλει ο Δήμος διαγωνισμό για να το μισθώσει ο Δήμος. Όχι, δεν μας απασχόλησε. Γιατί ο στόχος δεν είναι να αποκτήσει ο Δήμος ένα ακόμα περιουσιακό στοιχείο, ένα περιουσιακό στοιχείο που χρειάζεται εκατομμύρια για να μπουν για να λειτουργήσει, αλλά το βασικό αίτημα είναι να λειτουργήσει αυτός ο χώρος με τον τρόπο που λειτουργούσε, τον καλό τρόπο που λειτουργούσε κατά το παρελθόν.